Από αυτό θέλω να πω το εξής. Επειδή δοκιμάζονται οι φτωχοί άνθρωποι αυτές τις μέρες από τον καιρό και το ψύχος, να μην έχουμε δεύτερο γύρο νεκρών αυτή την περίοδο από την πολιτική της κυβέρνησης στο θέμα των καυσίμων. Το τονίζουμε αυτό το πράγμα γιατί η ζωή των ανθρώπων δεν μπορεί να είναι στο έλεος του καιρού. Και επειδή θρηνήσαμε θύματα, νέους ανθρώπους, φοιτητές, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, να λάβει τα μέτρα της κυβέρνησης. Εμείς το λέμε και προειδοποιούμε. Όσον αφορά τα ζητήματα αυτά που θέτετε. Κύριε Παπαδάκη, αμφισβητείτε αυτά που λέει η κυρία Πατριανάκο, ότι δεν πάει να λέει τρόικα τέλος. Οριζοντίως και καθέτος. Και το λέμε ότι αυτό είναι ένα επικοινωνιακό τέχνασμα της κυβέρνησης να πει στον ελληνικό λαό σήμερα ότι αμφισβητεί αυτή την νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση που δίνει η Τρόικα. Θέλω αυτό να σας θυμίσω, κύριε Παπαδάκη. Αν η Τρόικα όμως μεθαύριο πει όχι, θα τα κάνετε υποχρεωτικά. Πέραν τούτου που πρέπει να δώσει απάντηση η κυβέρνηση, εγώ θέλω να πω ότι η κυβέρνηση βρίσκει αφορμή την Τρόικα για να εφαρμόζει αυτές τις ανάλγητες πολιτικές. Γιατί άραγε. Τα θέματα, αυτό δεν είναι. Τα θέματα του περιορισμού των μισθών, των ομαδικών απολύσεων, της διάλυσης του εθνικού αερομεταφορέα, όλα αυτά. Εγώ είδα σήμερα γιατί που δείξατε την κάρτα αύξηση 5,7%. Διότι αυτό, κύριε Παπαδάκη, είναι ο πυρήνας της πολιτικής των νεοφιλελεύθερων κομμάτων. Δηλαδή αυτά, λέτε τα ότι και χωρίς την τρόικα αυτά, θα... αυτά τα προσπαθούσαν από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Τα ξεχάσαμε. Τη δε δεκαετία του 90 είχαν δρομολογηθεί και από την εγχώρια σοσιαλδημοκρατία αυτά τα πράγματα και από την Νέα Δημοκρατία. Και από το Πασόκ. Βεβαίως, το λέω και για το Πασόκ αυτό το πράγμα. Επομένως βρίσκουν αφορμή και με την κρίση και με την Τρόικα να εφαρμόζουν στην Ελλάδα αυτές τις ανάλγητες πολιτικές, οι οποίες οδηγούν στο περιθώριο της κοινωνίας, όχι το 1/3 της κοινωνίας που ήταν ο στόχος αυτών των κυρίαρχων δυνάμεων τη δεκαετία του 80, αλλά τα 2/3 πλέον της κοινωνίας να διαβιούν είτε κάτω από τα όρια της φτώχειας, είτε στα όρια της φτώχειας. Τι λέτε λοιπόν, ότι τώρα οι διαπραγματεύσεις αυτές με την Τρόικα πού θα καταλήξουν? Εσείς αμφισβητείτε το όχι της κυβέρνησης. Εμείς λέμε, εγώ δεν έχω δει κανένα όχι της κυβέρνησης κατά πρώτον, κύριε Παπαδάκη. Τώρα το είπε η κυρία Πατριανάκου. Κοιτάξτε, ένα λεπτάκι. Εδώ να βλέπουμε πώς εκφράζονται. Σε επιμέρους ζητήματα μπορεί να υπάρχει μια συζήτηση. Θέλω να είμαι δίκαιος. Τον είχαμε βγάλει για αυτά τα εργασιακά ζητήματα και είπαν, κύριε Παπαδάκη, αυτά δεν το συζητάμε. Το κύριο Κεκέρου. Και από ό,τι άκουσα και διάβασα και εκ των υστέρων και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του ΜΕΓΑ. Ακούστε, κύριε Παπαδάκη. Είπα ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι απλά τα πράγματα και νομίζω ότι τα καταλαβαίνει οποιοδήποτε. Εάν η εικόνα της χώρας ήταν αυτή την οποία περιγράφει η κυβέρνηση, εάν το πρωτογενές πλεώνασμα είχε μία επαφή με την πραγματική οικονομία, αν όλα συνέβαιναν όπως ακριβώς τα λέει, τότε δεν θα ήταν αποδέκτης πιέσεων, αλλά ίδια θα έθετε αυτά τα ζητήματα επιτακτικά, σε τελική ανάλυση. Γιατί νομίζετε ότι ενώ εμφανίζουν πρωτογενές πλεώνασμα όπως το πετύχανε, γιατί ενδίδουν σε όλες αυτές τις πιέσεις και δεν λένε, με ενάργεια και καθαρότητα ότι σε τελευταία ανάλυση εμείς τα πετύχαμε, εάν εσείς δεν είσαστε συνεπείς, σηκωθείτε και φύγετε. Άρα και δεν το κάνετε. Ότι μετεκλογικά όλα θα εφαρμοστούν. Απολύτως, κύριε Παπαδάκη. Το διακύβευμα είναι οι εκλογές και προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα νέο success story για την εξαπάτηση του ελληνικού λαού. Είτε ισχύει η άποψη της κυρίας Πατριανάκου, είτε ισχύει η άποψη του κυρίου Κοκ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